Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Δημήτρη και έχουμε τη χαρά και υποδεχόμαστε τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλησπέρα, κύριε Κατρίνη. Καλησπέρα, κύριε Πιέρο. Καλησπέρα, κύριε Τάκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το ρεπορτάζ που μεταδώσαμε από την πρώτη στιγμή. Και αφορά, γίνει μια εξέλιξη που προφανώς δεν την έχετε σχολιάσει, γιατί έγινε πριν από λίγα λεπτά. Την αποχώρηση από την εκλογή για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, που είστε και μέλη στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας για αυτήν την αποχώρηση. Και εντάξει, να σας θέσω και ευθέως το ερώτημα το οποίο το συζητούσαμε με τον Δημήτρη. Αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί και άλλα πρόσωπα να αποσυρθούν από αυτή την κούρσα. Και για να το πω ακόμα πιο ευθέως, αν αυτό σημαίνει ότι μπορείτε κι εσείς τώρα σήμερα εδώ που είστε να μας πείτε ότι εγώ θα φτάσω μέχρι το τέλος. Θα είμαι υποψήφιος δηλαδή μέχρι την κάλπη. Θέλω να ξεκινήσω από το τελευταίο, που είναι το πιο σημαντικό. Εγώ δεν δήλωσα υποψηφιότητα για να ικανοποιήσω κάποια προσωπική φιλοδοξία, ούτε για να βάλω την πολιτική μου παρουσία μέσα σε μια διαδικασία που χαρακτηρίστηκε αδόκιμα πασαρέλα. Από τον πρόεδρο σας χαρακτηρίστηκε. Εγώ λέω χαρακτηρίστηκε αδόκιμα, το είχα πει και στην εκπομπή σας. Πριν αποσυρθεί και η κυρία Αποστολάκη τα ίδια έλεγε. Αλλά αποσύρθη. Κοιτάξτε, κύριε Τάκη. Ένα λεπτό, να καταλάβουμε λίγο τι μας λέει. Το γεγονός ότι η κυρία Αποστολάκη αποσύρθηκε είναι μια προσωπική της απόφαση. Ναι, προφανώς ο καθένας έχει να συνεισφέρει. Εγώ το δέχομαι και το τιμώ αυτό το πράγμα. Είναι μια πολιτική απόφαση δύσκολη. Φαντάζομαι ότι θα έχει τους λόγους για να πάρει αυτή την απόφαση. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι περαιτέρω. Αυτό όμως είναι κάτι που προφανώς δεν αφορά τους υπολείπους υποψηφίους, έτσι, γιατί ο καθένας κατέρχεται σε αυτήν. Εσάς έχουμε εδώ, το Μιχάλη Κατρίνη. Θέλω να μας πει. Κύριε, ας πω κάτι. Εγώ από την αρχή που δήλωσα υποψηφιότητα, είχα πλήρη συνέστηση και της ευθύνης, της βαρύτητας του να είσαι υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟ, κυρίως όμως της ευθύνης μου απέναντι στον κόσμο της Δημοκρατικής Παράταξης. Άρα, εγώ πριν πάρω την απόφαση, τα σκέφτηκα πολύ καλά και κατέθεσα υποψηφιότητα. Και συνεχίζω με πολιτικό πλαίσιο, πολιτική πλατφόρμα. Λέω συγκεκριμένα πράγματα, τα ίδια που λέω σε εσάς, τα λέω και στις ομιλίες μου, τα ίδια που λέω πριν από λίγο στο Χαλάνδρη, τα είπα προχθές στη Λάρισα, τα είπα την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, στην Λύκια χθες, θα τα πω αύριο στην Παλίνη, σε όλη τη χώρα, γιατί είναι πολιτικές θέσεις για την παράταξη, για τη χώρα και την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα, το αν σε αυτή τη διαδικασία, που δεν είναι τόσο εσωτερική όσο νομίζουμε, αλλά είναι μια πολιτική διαδικασία κατεξοχήν, που προσέξτε, εγώ το βλέπω και το εισπράττω και θέλω να σας το πω σήμερα. Έχει στρέψει το ενδιαφέρον πάνω στη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ μια κοινωνική πλειοψηφία πολύ ευρύτερη της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Γιατί βλέπουν την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία είναι σε πορεία μη αντιστρεπτή φθοράς και δεν μπορεί να κάνει κάτι για την καθημερινότητα. Βλέπουν ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατρακυλά από εκλογική μάχη σε εκλογική μάχη με συνεχώς μειούμενα ποσοστά. Τώρα για να σας πειράξω λίγο, σας περνάνε και οι δύο πάντως. Και ο Μητσοτάκης κόσμο... και ο Κασελάκης μέχρι στιγμής που μιλάμε. Εγώ γι' αυτό λέω, κύριε Πιέρο, ότι πλέον ο κόσμος στρέφει τη ματιά και το ενδιαφέρον του στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία και εγώ είμαι βαθιά πεπισμένος ότι στη διαδικασία της 6 Οκτωβρίου θα υπάρχει συμμετοχή πολύ ευρύτερη από αυτό που λέμε εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κόσμος κατανοεί ότι σήμερα, αν υπάρχει μια παράταξη η οποία μπορεί να κάνει διαφορετική πολιτική από τον κύριο Μητσοτάκη, είναι το ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μου, το ΠΑΣΟΚ ως μια μεγάλη και πλατιά δημοκρατική παράταξη. Άρα, με συγκλήσεις και περαιτέρω. Για να μην μείνει κανένα κενό. Ο Μιχάλης Κατρίνης θα φτάσει στην κάλπη. Εντάξει, ο Μιχάλης Κατρίνης έχει αποδείξει ότι και σε πολύ δύσκολες διαδικασίες, ακόμα και όταν όλοι συνηγορούν περί του αντιθέτου, όταν πιστεύει κάτι, το υπερασπίζεται και το κάνει. Εγώ λοιπόν το πιστεύω αυτό που λέω. Μέχρι τέλους. Το πιστεύω, το υπερασπίζομαι και θα το υπερασπιστώ. Και παρά το γεγονός, κύριε Πιέρο, ότι βιάστηκαν κάποιοι να δημοσιοποιήσουν κάποιες δημοσκοπήσεις, όπου έβγαζαν μάλιστα και ποσοστά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Έτσι. Α, οι δημοσκοπήσεις γίνονται και θα ξαναγίνουν. Έτσι είναι οι δημοσκοπήσεις. Όλοι κρίνονται όμως. Ναι. Όλοι κρίνονται. Όλοι βέβαια. Ούτε η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η παρουσία των πολιτών, η ζωντανή και η πραγματική. Έτσι, και όχι οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές αμφιβάλλω για τα κίνητρα και για την αξιοπιστία τους. Είναι σαφές ότι ο κ. Κατρίνης λοιπόν θα είναι μέχρι τέλους στην εκλογική διαδικασία. Πάμε τώρα. Φαντάζομαι θα ρωτήσετε το ίδιο όλους τους υποψηφίους. Όλους θα τους ρωτήσουμε και όπως ρωτούσαμε είστε ο πρώτος γιατί σήμερα είναι. Να ξέρετε, κύριε Τάκη, κύριε Πιέρο, ότι θα σας παρακολουθώ συστηματικά για το αν όταν θα έρθουν οι υποψήφοι όλοι
Θα τους ρωτήσετε όλους, γιατί. Όλους θα τους ρωτήσετε. Επιτρέψτε να πω κάτι. Όλους θα τους ρωτήσετε. Αν δεν τους ρωτήσετε όλους, να σας πω. Αυτό δημιουργεί. Λοιπόν, ξέρετε, μια λάθη. Για να μην χάνετε το χρόνο μας με εμάς, παρακολουθήστε καμιά άλλη εκπομπή, γιατί εμείς θα τους ρωτήσουμε όλους. Επίτρεψέ μου, θα τους ρωτήσουμε όλους. Αλλά και θέλω να σας πω και κάτι. Και δεν το λέω γιατί μου το θέτετε. Επειδή εγώ κάνω ρεπορτάζ του Πασόκ και ξέρω το Πασόκ, το ξέρω καλά. Είστε από τους ανθρώπους που πάω, είστε από τους λίγους βουλευτές που προέρχεται από την Ηλία, έχετε κόσμο και στα αστικά κέντρα και ξέρω επίσης ότι είστε από τους λίγους που κάνει συγκεντρώσεις. Άρα εγώ, για να ρωτάω τον Κατρίνη, προφανώς και θα ρωτήσω και τους άλλους. Ξέρω τι κάνετε. Δεν μιλάτε σε κάποιον που δεν ξέρει το Πασόκ, γι' αυτό σας το λέω. Άρα μην περιμένετε ότι δεν θα ρωτήσουμε τους υποψηφίους σας. Λοιπόν, έλα Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής, αφού θα πάτε μέχρι τέλους. Ο κύριος Γερουλάνος σήμερα, ο υποψήφιός σας, έθεσε κάποιο όριο, λέγοντας ότι πιστεύω πως ο επόμενος πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να είναι εντός Βουλής για να αντιπαρατεθεί στα ίσια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μου πείτε αν το πιστεύετε και εσείς αυτό. Κύριε Δάκη, θα σας πω κάτι. Αυτή η ερώτηση θα μπορούσε να είναι εύκολη για μένα, γιατί αυτός που κάθεται απέναντί σας έχει ήδη αντιπαρατεθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Και είμαι ο μόνος mm-hmm. από τους υποψηφίους πρόεδρους του Πασόκ που είχαν μετρηθεί με δύο πρωθυπουργούς, οι οποίοι είναι και ήταν και ενεργεία αρχηγοί. Άρα, ξέρω την δυσκολία, ξέρω τις απαιτήσεις mm-hmm. του ρόλου του πολιτικού και ξέρω και την ευθύνη που αναλογεί σε αυτή τη θέση. Όμως, αυτό ξέρετε, είναι μια απλοϊκή προσέγγιση. Όχι, δεν είναι απλοϊκή προσέγγιση. Είναι απλοϊκή προσέγγιση. Υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο. Ναι, το λέει ο κύριος Γερουλάνος ότι υπάρχουν πολλά θέματα το επόμενο διάστημα, ότι οι μάχες δίνονται μέσα στην Βουλή και ότι η μάχη πρόσωπο με πρόσωπο με τον κύριο Μητσοτάκη και ξετύλιγμα των θέσεων του Πασόκ θα είναι κάτι που θα ωφελήσει το Πασόκ. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν θεωρείτε ότι ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να είναι βουλευτής. Γιατί λέω ότι είναι απλοϊκή προσέγγιση. Αυτό δεν αφορά προφανώς τον Παύλο Γερουλάνο, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει διατυπωθεί στο δημόσιο διάλογο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου και η κυρία Αποστολάκη είχε πει ότι, κατά την άποψή της, ο επόμενος πρόεδρος Πασόκ πρέπει να είναι βουλευτής. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος νυχθημερών βρίσκεται στη Βουλή, όπως είμαι εγώ, είτε ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, είτε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ξέρει πολύ καλά την αξία και τη σημασία του κοινοβουλευτισμού και της μάχης στα έδρανα της Βουλής. Σας λέω όμως κάτι. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δοθεί μια μάχη πολιτική, θέσεων και ιδεών και το Πασόκ θα πρέπει να κυριαρχήσει σε αυτή τη μάχη. Άρα εγώ περιμένω από τους υποψηφίους μου να θέσουν πλατφόρμα πολιτική για το στίγμα του Πασόκ, για τη στρατηγική του Πασόκ, πώς γίνεται μεγάλη παράταξη και κερδίζει τις εκλογές και για βασικές θέσεις πάνω σε μείζωνα ζητήματα όπως είναι τα εθνικά φερρυπίν και δυστυχώς τόσο τραγικά επίκαιρα με αυτά που είδαμε τις τελευταίες ημέρες, αλλά και θέματα καθημερινότητας που επίσης είναι τραγικά, όπως είναι π.χ. η ακατάσχετη ακρίβεια, το καρτέλ στην αγορά. Άρα. Δεν έχει μόνο σημασία ο πολιτικός ρόλος η μανδύας, αλλά το πραγματικό περιεχόμενο και τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα, το κάθε πρόσωπο και ο κάθε υποψήφιος. Ακούστε, κύριε Κατρίνη. Εμένα θα με συνέφερε να σας πω, επειδή είμαι βουλευτής, ότι συμφωνώ με αυτή την άποψη. Mm-hmm. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το ζήτημα, όπως mm-hmm. το είχα πει, κύριε Πιέρο, και σε εσάς πάλι και στον κύριο Τάκη, και επιμένω, γιατί έχω ένα κακό συνήθειο να λέω αυτά που πιστεύω σταθερά. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα του Πασόκ μόνο η εκλογή ηγεσίας. Το Πασόκ έπρεπε να ξεκαθαρίσει το πολιτικό του στίγμα, με ποιους είναι, ποιους εκπροσωπεί και να πάρει μια απόφαση για το αν πορεύεται μόνο του ή σε συμμαχία και σε μεγάλη παράταξη. Τώρα το οποίο αφορά και εσάς και αφορά και την υποψηφιότητά της σαν μήνυμα στον κόσμο. Λέει ο κ. Σαντουλάκη, σήμερα, στη συνέντευξη που έδωσε στην Όλγα Τλέμη, με μένα δεν πειραματίζεται ο κόσμος του Πασόκ. Εξετάσεις πρέπει να δώσουν αυτοί που διεκδικούν την ηγεσία του Πασόκ. Με την έννοια ότι αυτός είναι πρόεδρος, τον ξέρει ο κόσμος, είναι εκλεγμένος πρόεδρος, τον ξέρουν και κοινοβουλευτικά και πολιτικά. Εσείς είστε λοιπόν από αυτούς που πρέπει να δώσουν εξετάσεις. Κοιτάξτε, εγώ εξετάσεις έχω δώσει καταρχάς στους εκλογείς μου και στους πολίτες της Ηλίας και στους ανθρώπους που με έχουν τιμήσει πάρα πολλά χρόνια και στο Πασόκ, στα κομματικά όργανα, αλλά και συνολικά στη διαδρομή μου 10 χρόνια στη Βουλή. Άρα ο καθένας μας, κύριε Πιέρο, δίνει εξετάσεις. Το πρόεδρος. Όλοι αξιολογούνται. Γιατί υπάρχει κάποιος που είναι υπεράνω κριτικής αξιολόγησης. Σας διαβάζω τη δήλωση του Πρόεδρου. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει κάποιος σήμερα στο πολιτικό στερέωμα που θεωρεί αυτόν ότι εξαιρείται από την πολιτική αξιολόγηση και κριτική? Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι υπεράνω, όχι μόνο στο Πασόκ, συνολικά στο πολιτικό στερέωμα, ότι είναι υπεράνω πολιτικής κριτικής και αξιολόγησης. Ξέρετε, η πολιτική αξιολογείται από τους πολίτες. Ο κόσμος ανεβάζει τους πολιτικούς, ο κόσμος τους κατεβάζει κιόλας. Αλλά εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω αυτό που είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξάλλου, ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή να πάμε σε διαδικασία εκλογής Προέδρου. Άρα,
ο ίδιος συνηγόρησε ότι ναι, πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης, επαναξιολόγησης, όπως θέλετε τη λέτε. Mm-hmm. Εγώ όμως επιμένω και θα επιμείνω ότι πέρα από τις δηλώσεις που ξέρετε πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει μια δήλωση ότι εγώ κάνω για πρωθυπουργός, εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη, εγώ θα εκτοξεύσω το Πασόκ. Το είχε πει και ο κ. Κασελάκης, θυμάστε, πριν τις εκλογές. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία της πολιτικής. Εδώ πρέπει οι άνθρωποι που τώρα δύσκολα μας παρακολουθούν λόγω κλίματος, θερινής δραστόνης και ανάγκης αποφόρτισης, αλλά είναι βέβαιο το Σεπτέμβριο θα παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που λένε οι υποψήφοι για την προεδρία του Πασόκ, ενός Πασόκ που το βλέπουν ως κόμμα εξουσίας, σαν μια μεγάλη παράταξη. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η ατζέντα, ποιες είναι οι θέσεις, ποιες είναι οι πολιτικές προτάσεις, γιατί έτσι μόνο κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη, θα πιστούν οι πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν, ακόμα και αν δεν είναι μέλη του Πασόκ, ακόμα και αν δεν ψήφισαν Πασόκ στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και να δώσουν δυναμική και όθηση σε αυτή την παράταξη για να μπορέσει να γίνει μια κυβερνητική παράταξη. Επιτρέψτε ένα ερώτημα. Λοιπόν, ακόμα και δεν έχουν ψηφίσει Πασόκ. Σας άκουσα και μάλιστα το είπατε σε ερώτημα του Δημήτρη πρόσφατα, ότι βλέπετε ενδεχόμενο κίνδυνο για παρέμβαση άλλου κόμματος στις εκλογές του Πασόκ και συγκεκριμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να παρέμβει στις εκλογές του Πασόκ? Κύριε Πιέρο, κοιτάξτε εδώ τώρα, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική, έτσι, ούτε κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας. Θυμάστε ότι σύμφωνα με τα λεχθέντα από τον τέος διοικητή της ΑΕΠ, η παρακολούθηση του κύριου Ανδρουλάκη ξεκίνησε λίγο πριν και ολοκληρώθηκε αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία προεδρίας του Πασόκ του 2021. Ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση, το Μαξίμου τότε, και όχι η Νέα Δημοκρατία μόνο, είχε ένα έντονο ενδιαφέρον για έναν από τους υποψηφίους που τότε λογικά φάνταζε ως επικρατέστερος για την ηγεσία του Πασόκ. Τότε η Νέα Δημοκρατία που το έκανε αυτό, το είπα και στον κύριο Τάκη, ήταν αυτοδύναμη και ήταν και άτρωτη. Άρα είχε ένα ενδιαφέρον ως μειόφιλε να παρακολουθεί τις διαδικασίες του Πασόκ. Φαντάζομαι, και δεν νομίζω ότι οργιάζει η φαντασία μου, ότι τώρα που η Νέα Δημοκρατία είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι αυτοδύναμη και θα ψάχνει πιθανόν, ελπίζω όχι στο Πασόκ, κυβερνητικό εταίρο για να κάνει σχήμα κυβερνητικό, έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα του Πασόκ. Αφού παρακολουθούσε... Είναι βαρύ που λέτε. Μα συγγνώμη, εδώ το 21... Ότι η Νέα Δημοκρατία θα ασχοληθεί με τις εκλογές του Πασόκ. Μα το είπα στον κύριο Τάκη, έχει ενδιαφέρον. Αφού παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη για τις εκλογές του Πασόκ του 21, που ήταν αυτοδύναμη. Κύριε Κατρίνη, στις προηγούμενες εκλογές είπατε ότι παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι, δεν το είπα εγώ. Ναι, ναι, και έτσι είναι συνεχίζω. Σε αυτές τις εκλογές όμως δεν λέτε ότι θα παρακολουθεί τους υποψηφίους. Λέτε ότι θα στείλει μέλη της να ψηφίσουν υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Εγώ είπα και το επειδή αυτό που μου είπατε, εγώ το ρώτησα αμέσως μετά στον κύριο Πλεύρη, μου είπε ότι κατά την εκτίμησή του, αυτό που λέτε είναι προσβολή σε συνυποψηφίους σας. Εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εμφανές και σαφές ότι ενδιαφέρεται για τεκτενόμενα στο Πασόκ. Ναι. Γιατί? Όχι γιατί έχει προτίμηση στον κύριο Τάξη, στον κύριο Πιέρο ή στον κύριο Κατρίνη, αλλά γιατί ψάχνει εναγωνίως να έχει κυβερνητικό εταίρο και σε ένα ενδεχόμενο κυβερνητικό σχήμα. Άρα εγώ τι λέω, προληπτικά, γιατί ως οδοντίατρος είμαι περισσότερο της πρόληψης παρά της θεραπείας. Στείλει κόσμο για ψηφίσει. Είμαι παρά της θεραπείας, πιο πολύ της πρόληψης. Και λέω, προειδοποιώ τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται συσσαγωγικά για τα δρόμενα στο Πασόκ, να μην ενδιαφερθεί περαιτέρω για αυτές τις διαδικασίες. Γιατί τώρα έχει όντως σαφές όφελος και σχέδιο και αγωνία. Να στείλει κόσμο να ψηφίσει συγκεκριμένο υποψήφιο. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ενδιαφερθεί. Πώς θα ενδιαφερθεί. Να σας παρακολουθήσει ξανά λίγο δύσκολο. Γιατί κύριε Τάκη. Είδατε σήμερα την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέγανε όλοι ότι το Πασόκ συκοφαντεί. Που λέγανε όλοι ότι κατάσταση. Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα είναι μια ΜΚΟ ανύπαρκτη. Ναι, πολύ. Και λέει πολύ, ότι εγκαλείται η κυβέρνηση για το μη σεβασμό του κράτους δικαίου με αφορμή συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όπως είναι οι υποκλοπές. Ένας λόγος επιπλέον ότι αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Όχι, κύριε Τάκη. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παρακολουθήσει τους υποψήφιους αρχηγούς του Πασόκ? Εσείς είστε σίγουροι ότι θα το κάνει? Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα το κάνει. Πώς το ξέρετε? Δηλαδή, όταν καεί στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι, με αυτή τη λογική. Λοιπόν. Ποιος καεί και στο χυλό? Η Νέα Δημοκρατία. Γιατί βρέθηκε κάποια από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Δεν έφυγε ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, γιατί υπάρχει παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Μια και το θέτεται. Βρέθηκε κάποια από τα στελέχη του Μαξίμου
να κατηγορείται με ελληνική δικαιοσύνη γιατί παρακολουθούσε παράνομα πολιτικούς αρχηγούς. Πολιτικού. Εδώ δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Όλες οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ έγιναν με υπογραφή εισαγγελέα της ΕΕΠ. Δεν έγιναν έτσι στον αέρα. Εάν έπρεπε να γίνουν ή όχι, είναι ένα άλλο θέμα. Άρα, υπηκά, άρα το τυπικό ακολουθεί. Άρα, μισό λεπτάκι. Να πούμε ότι η ΕΕΠ είχε ενδιαφέρον για τις εκλογές του Πασόκ. Επειδή έχουμε εκλογές στο Πασόκ, ένα λεπτό, να μείνουμε όμως λίγο στην ψηφιότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχει βάλει ένα θέμα με αυτή την οπτική που θέτεται και για τη διασφάλιση της διεξαγωγής των εκλογών η κυρία Διαμαντοπούλου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, το οποίο το διευκρίνησε και το μας το είχε πει και εδώ. Δηλαδή, με εθελοντές δικηγόρους, όχι όπως γίνεται στις εθνικές εκλογές του Πασόκ. Να γίνει αυτό ή να μην γίνει. Κοιτάξτε, κύριε Πιέρο, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο Πασόκ και έχω παρακολουθήσει όλες τις διαδικασίες. Κύριε Διαμαντοπούλου, δεν είναι πολλά χρόνια στο Πασόκ. Να απαντήσω. Ναι. Από το 1996 μέχρι σήμερα. Ουδέποτε, με ελάχιστα παρατράγουδα ή περιπτωσιολογικά, ουδέποτε διαδικασίες εκλογής Πασόκ, πόσο μάλλον Προέδρου Πασόκ, αμφισβητήθηκαν όσον αφορά την εγκυρότητα, την αξιοπιστία. Αλίμονο αν τους συντρόφους μας, οι οποίοι κάθονται όλη την ημέρα και διασφαλίζουν το κύρος μια διαδικασία, πηγαίνουμε εξ αρχής και ας πούμε όχι τους αμφισβητούμε, αλλά θεωρούμε ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα γίνει ακέραια και σωστά η εκλογική διαδικασία. Και δεν κατανοώ το λόγο για τον οποίο πρέπει να έχουμε π.χ. δικαστικούς ή άλλους εκπροσώπους ή αντιπροσώπους πλην των εκπροσώπων των υποψηφίων προέδρων, που οι οποίοι για εύλογο, για λόγους προφανείς, θα θέλουν να έχουν δικούς τους αλλά απορρίπτεται την πρόταση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Πασόκ έχει αποδείξει ότι κάνει διαφανείς αξιόπιστες και μαζικές διαδικασίες. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ανοίξει αυτό το ζήτημα. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό, κύριε Πιέρο, είναι ευθύνη και των Προέδρων και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ να περιφρουρήσουν το κύρος της διαδικασίας. Σας στείλει δηλαδή πρόταση της κυρίας Διαμαντοπούλου, κοιτάξτε, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ σας. Κοιτάξτε, εγώ επειδή άκουσα την πρώτη τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου και την δεύτερη που ήταν διευκρινιστική, κατάλαβα ότι ήθελε μια περαιτέρω παρουσία για διασφάλιση όσον αφορά για μια διαδικασία, οποία επαναλαμβάνω μέχρι σήμερα, ουδέποτε έχει αμφισβητηθεί. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα γίνουν ακέραιες διαδικασίες. Θεωρώ ότι τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ θα το περιφρουρήσουν. Κατανοώ την αγωνία των υποψηφίων προέδρων, μήπως δεν γίνει αυτό. Διαβεβαιώνω όμως, παρακολουθώντας όλες τις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, ότι αυτό στο 98% των εκλογικών τμήματων, 99% έχει γίνει χωρίς να υπάρχει καμία διαφωνία και καμία παραφωνία. Ωραία, να ρωτήσω πού είναι το fair play. Το Μητρό Μελών. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, το έχει στα χέρια του. Όχι, δεν το έχω. Προφανώς. Τι λέτε γι' αυτό, λοιπόν. Εντάξτε, προφανώς το Μητρό Μελών. Υπάρχει κάποιος που το έχει. Ο πρόεδρος. Μισό λεπτό. Υπάρχει κάποιος που το έχει, είτε καινούριο είτε παλιό. Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω. Γιατί κυκλοφορούν διάφορα, γι' αυτό λέω. Θα σας πω κάτι, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και επειδή, όπως και ο κύριος Πιέρος, εγώ τον πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας επιβεβαιώσω πολύ καλά. Το ξέρω πολύ πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ. Καλά, εσείς είστε βουλευτής, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Προσέξτε. Προφανώς το Μητρό Μελών, από τη στιγμή που απαιτούνται 5.000 υπογραφές μελών για την εγκυρότητα μιας υποψηφιότητας, πρέπει να το έχουν εγκαίρως αυτοί που έχουν δηλώσει την πρόθεση να είναι υποψήφοι. Ναι. Αυτό είναι σαφές. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Πόσο μάλλον, προσέξτε, όταν βλέπουμε να έχουν σταλεί και μηνύματα σε μέλη του ΠΑΣΟΚ από υποψηφίους προέδρους, οι οποίοι δεν έχουν το τηλέφωνο. Εγώ, π.χ., δεν έχω στείλει μήνυμα στον κύριο Τάκη που δεν έχω το τηλέφωνό του. Και είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν τον έχετε πείσει να γίνει μέλος του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είναι ο κύριος Τάκης μέλος του ΠΑΣΟΚ και ξαφνικά να λάβει μήνυμα από μένα, ενώ δεν έχω το κινητό του. Ναι, ποιος έχει στείλει τέτοιο μήνυμα, γιατί προφανώς για να μας το λέτε, κάποιος έχει στείλει. Αυτό, κύριε Τάκη, επειδή είστε έγκριτο δημοσιογράφο, είμαι σίγουρος ότι με μια απλή έρευνα θα το δείτε. Άρα είναι δύο υποψήφοι. Άρα, πάντως δεν είναι ο Μιχάλης Κατρίνης. Δεν έχουν. Ο Μιχάλης Κατρίνης. Δεν είναι ο Κατρίνης. Ο Μιχάλης Κατρίνης που σέβεται. Ο Μιχάλης Κατρίνης που είναι θεσμικός και σέβεται τις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσει και θα ζητήσει άμεσα. Να δοθεί το Μητρό. Πότε, άμα στο δεύτερο Σεπτέμβριο. Ερώτημα απλό, κύριε Κατρίνη. Νομίζω ότι θα έπρεπε η ΕΔΕΚΑΠ να το έχει ήδη δώσει. Μισό λεπτό. Αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα, πού τα βρήκαν τα στοιχεία. Δεν ξέρω, ρωτήστε τόσο. Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τον detective. Μπορεί το Μητρό να έχει φύγει σε κάποιους, αυτό ρωτώ. Κοιτάξτε το Μητρό. Μπορεί κάποιοι να έχουν είτε τον είναι είτε παλιό Μητρό με διάφορους τρόπους.
κοιτάξτε το Μητρό, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε, κύριε Τάκη, π.χ. Ναι. και στις ευρωεκλογές. Ναι. Μπορεί κάποιος υποψήφιος, π.χ., να χρησιμοποιήσει το Μητρό, να έχει βάλει ένα call center και να καλούσε όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ να παρευρεθούν στις ομιλίες του, ενώ κάποιος άλλος υποψήφιος δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Και μετά αυτό να το έδωσε σε κάποιον υποψήφιο. Αυτό είναι αφέμητος πολιτικός ανταγωνισμός. Ναι. Εγώ λοιπόν για να απαντήσω στον κύριο Πιέρο, ναι. αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα που αφορά τους πολίτες. Εγώ λέω ευθαρσός και ευθέως. Εγώ λέω λοιπόν ευθέως ότι ναι, πιστεύω ότι το Μητρό μελών του ΠΑΣΟΚ, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση των 5.000 υπογραφών μελών και φίλων, θα πρέπει να δοθεί εγκαίρως αυτή τη στιγμή στους υποψηφίους για ένα λόγο. Για ένα λόγο. Ναι. Γιατί όλοι οι υποψήφοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, έχουμε συγκεντρώσει, δεν θα πω δεκάδες χιλιάδες, για να μην κάνω κίνηση ενθουσιασμού, αρκετές χιλιάδες υπογραφές ανθρώπων που είναι ΠΑΣΟΚ ή θέλουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ ή νιώθουν ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως κάποιοι είναι μέλη, ήταν μέλη το 21, έγιναν το 22, έγιναν πιο μετά, ήταν πιο πριν. Άρα υπάρχει ένα Μητρό το οποίο είναι ευρύ, το οποίο δεν ανανεώνεται πιθανόν κάθε χρόνο για να ξέρουμε ποιοι από το 21 έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους και τα δύο χρόνια για να είναι όντως έγκυρα μέλη. Άρα εγώ προτείνω, μέσω της εκπομπής σήμερα και ρωτήθηκα, να δοθεί το Μητρό μελών ακριβώς για να μπορούν όλοι οι υποψήφοι να παρουσιάσουν τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών. Ερώτημα, επειδή αναφερθήκατε σε ευρωβουλευτή, πιστεύετε ότι υπάρχει ευρωβουλευτής ή υποψήφιος ευρωβουλευτής που είχε πάρει το Μητρό και τώρα το έχει δώσει σε υποψήφιο? Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρετε γιατί ρωτάω? Γιατί δύο ευρωβουλευτές σας έχουν πάρει ήδη θέση υπέρ υποψηφίου. Γι' αυτό το ρωτώ. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι το Μητρό από τη στιγμή που υπάρχει και έχει δοθεί πέραν του Προέδρου και του Γραμματέα Οργανωτικού ή του Γραμματέα του Κόμματος, πιθανόν το έχει πάρει και κάποιος και φαίνεται από τα μηνύματα, θα πρέπει να δοθεί σε όλους ακριβώς για να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας των υποψηφίων Προέδρων με όλους, με όλα τα μέλη του κινήματος επί ίσης όρης. Κανείς. Εγώ, κύριε Τάκη, δεν φοβάμαι την επικοινωνία. Αλήμον. Εγώ, όταν συνομιλώ με τους φίλους μου στην Ηλία και στέλνω μηνύματα, το ξέρει και ο κύριος Πιέρος, τα στέλνω από τον προσωπικό μου αριθμό. Γιατί θέλω να μου απαντάνε και θέλω να έχω επικοινωνία με τους πολίτες. Άρα, δεν με φοβίζει η επικοινωνία με τα μέλη. Θέλω όμως τα μέλη μέσα και από τις εκπομπές σας, μέσα από το ζωντανό διάλογο, μέσα από συγκεντρώσεις που γίνονται, μέσα από μια πολιτική διαδικασία που την επιδιώκω και την επιθυμώ διακαώς, να μάθουν τι πρεσβεύουν πολιτικά αυτοί οι οποίοι θέλουν σήμερα να ηγηθούν του ΠΑΣΟΚ από τη θέση πολύ βαριά φορτισμένη του Προέδρου. Έτσι. Όχι μόνο ως πρόσωπα, αλλά ως φορείς πολιτικών απόψεων. Τα πρόσωπα έχουν αξία και έχουν σημασία. Μεγαλύτερη αξία όμως για μένα έχουν οι πολιτικές προτάσεις. Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθώ να έχετε καλή δύναμη και για το τρέξιμο και για τα χιλιόμετρα. Πάντως, κύριε Τάκη, εγώ θα σας στείλω μήνυμα. Θα σας στείλω ενώπιον των εκλογών. Αλλά και στον κύριο Πιέρο. Καταρχάς δεν χρειάζεται να μου στείλετε μήνυμα, θα με πάρετε τηλέφωνο πιο άμεσα. Άμα πείσετε τον Τάκη πάντως να γίνει μέλος ή φίλος του ΠΑΣΟΚ, θα σας παραδεχτώ. Δηλαδή... Μπορώ να πάω ως φίλος να ψηφίσω τον κύριο Κατρίνη. Εντάξει. Το ξέρω. Άμα συμβεί αυτό. Άμα με πείσει. Respect. Κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλή δύναμη. Και καλό καλοκαίρι. Και θα τα ξαναπούμε εννοείται με το που γυρίσουμε, γιατί θα έχουμε εξέλιξη. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.